Όπω μεταδίδουν και από χτε, διάταγμα για δεύτερη μεταθανάτια εξέταση για την 33χρονη ε, που πέθανε και υπάρχει καταγγελία για ιατρική αμέλεια. Βλέπει του συγγενεί τις 2 η ώρα ο Υπουργό τη Υγεία. Δέμι Νικολάου, καλημέρα. Καλημέρα, Νικήτα. Κάτι δια συνάντηση λοιπόν με την οικογένεια τη άτυχη 33χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία άφησε την τελευταία τη πνοή στι 8 Φεβρουαρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακα. Θα έχει ο Υπουργό Υγεία Μιχάλη Χατζουμπαντέλα, ώστε να ακούσει την σειρά των γεγονότων που εκτελήχθηκαν μετά τον εμβολιασμό τη. Ήδη η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, Χριστίνα Γιαννάκη, η οποία ανέλαβε να διερευνήσει την υπόθεση θανάτου τη 33χρονη, ε, συνέλεξε τα απαραίτητα στοιχεία. Για την σημερινή συνάντηση. Την ίδια ώρα, χθε, όπω είπε και εσύ, εγκρίθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο τη Λάρνακα έτοιμα για την διενέργεια δεύτερη μεταθανάτια εξέταση. Να πούμε πω αύριο ο Υπουργό Υγεία και η Οικογένεια θα έχουν συνάντηση και με τον ιατροδικαστή ε, Παθολογανατόμο Ανδρέα Μαρνερίδη, ο οποίο μετακλήθηκε από το εξωτερικό για να διενεργήσει τι ιστοπαθολογικέ εξετάσει. Ο Υπουργό Υγεία, να πούμε πω άνοιξε γραμμή επικοινωνία και με τον αρχηγό τη αστυνομία Στέλιο Παπαθεωδόρου. Από τον οποίο ζήτησε ενδελεχή έρευνα. Όπω είναι σε θέση να γνωρίζει ο Αντένα, ο σύζυγο τη αδικοχαμένη 33χρονη, πέρασε εκ νέου χθε το κατόφλι του αστυνομικού σταθμού κοιτίου και έδωσε συμπληρωματική κατάθεση. Άρα, δύο η ώρα θα δούμε τι άλλο θα προκύψει. Περιμένουμε και την εξέλιξη σε σχέση με τον ιατροδικαστή. Θα μιλήσουμε και αργότερα και με του συγγενεί. Σοβαρότατη υπόθεση που πρέπει να ξεκαθαρίσει το όλο σκηνικό και να δούμε τι, τι πήγε λάθο. Και αυτοί που ευθύνονται, αν ευθύνονται κάποιοι, να οδηγηθούν εκεί που πρέπει. Ντέπι Νικολάου, σε ευχαριστούμε.